Αναβρασμός επικρατεί με φόντο την εικόνα κατάρρευσης της δημόσιας υγείας στην Κρήτη με τις κινητοποίησεις των υγειονομικών να βρίσκονται στο κόκκινο. Όχι στο νέο ΕΣΥ των ιδιωτικοποίησεων, λένε γιατροί και νοσηλευτές του νησιού, οι οποίοι έστειλαν ηχηρό μήνυμα με την συμμετοχή τους στην 24ωρη πανυγειονομική απεργία. Η σταδιακή υποβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων εντείνει τον προβληματισμό, με τους γιατρούς να τονίζουν ότι η κατάσταση απαιτεί ουσιαστικές λύσεις και όχι ημίμετρα. Οι υγειονομικοί συνεχίζουν τον αγώνα, διεκδικώντας το δικαίωμα της δημόσιας δωρεάν υγείας. Δεν πρόκειται να παραδώσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας στους ιδιώτες, δεν πρόκειται να δεχθούμε παραπέρα υποβάθμιση και προφανώς δεν καλυπτόμαστε από τις εμβαλωματικές λύσεις, από τα ούτε καν ημίμετρα δεν μπορεί κανείς να τα ονομάσει. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με αμύωτους ρυθμούς, με φόντο τις καταιγιστικές εξελίξεις της παράλυσης του Βενεζελίου νοσοκομείου, που λειτουργεί σαν ντόμινο, μεταφέροντας επιπλέον βάρος στο παγνί. Πλέον βλέπουν διπλάσιο και τριπλάσιο αριθμό ασθενών και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το μεγάλο βάρος. Δηλαδή υπάρχει ένα ντόμινο αρνητικών εξελίξεων. Η υγεία είναι αγαθό, δεν είναι εμπόρευμα. Για αυτή την υγεία που πρέπει να είναι αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, θα αγωνιστούμε και καλούμε φυσικά και όλο τον υπόλοιπο λαό να αγωνιστεί. Στον αγώνα δε μένουν αμέτωχοι φορείς, πολίτες και φοιτητές, οι οποίοι πραγματοποίησαν την Τετάρτη συνάντηση στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, θέτοντας στο επίκεντρο την αποψήλωση που βιώνει το σύστημα υγείας του νησιού. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο κύμα φυγής υγειονομικού προσωπικού σε εξέλιξη λόγω των άθλιων συνθήκων εργασίας. Ένα πρόβλημα το οποίο προφανώς και δεν λύνεται φέρνοντας ιδιώτες για τρεις μήνες με μπλοκάκια, ούτε με κίνητρα, κοροϊδία. Είναι πάρα πολύ σοβαρό για τους πολίτες, γιατί πραγματικά όσοι δεν είμαστε εύποροι, οι οποίοι εύποροι πια είναι πολύ λίγοι στην Ελλάδα, είναι ένα μικρό ποσοστό, οι υπόλοιποι έχουν πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό, δηλαδή είναι πρόβλημα, δεν μπορείς να χειρουργηθείς, δεν μπορείς να βρεις... Το παθολογικό έχει κλείσει το ρέθυμνο. Όπως εξηγούν, στόχος της συνάντησης είναι να παραμείνει ανοιχτός ο διάβολος επικοινωνίας μεταξύ υγειονομικών και πολιτών. Με σκοπό έχει να οργανωθούμε όλοι, να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας, να επικοινωνήσουμε ασθενείς, γιατροί από το Βενιζέλιο, από άλλα νοσοκομεία, από άλλες πόλεις της Κρήτης, προκειμένου να δούμε τι θα περισσώσουμε και πώς θα περισσώσουμε, πώς θα μπορούμε να κινηθούμε. Εξυπηρετεί και ανθρώπους από τους γύρω νομούς, από χωριά, έρχονται και από το Ρέθυμνο. Και άμα κλείσει θα πέσει όλο το βάρος στο παγνί, δηλαδή θα γίνει, ακόμη και αν γίνει και ιατρικό κέντρο, όχι νοσοκομείο, θα πέσει όλο το βάρος στο παγνί που αντικειμενικά ένα νοσοκομείο, ένα περιφερειακή ενότητα δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σε καμία περίπτωση. Με την δημόσια υγεία να ακροβατίσει τεντωμένο σκηνή, μεγαλειώδεις κινητοποίησεις έλαβαν χώρα σήμερα και στην Αθήνα.